όπως και οι επόμενες που θα γίνουν, εντάσσονται στην πορεία προς τα 100 χρόνια ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μια διαδρομή γεμάτη αγώνες και θυσίες για την εργατική τάξη με κορυφαία στιγμή την εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο τρίχρονος αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας υπήρξε δίκαιος, ηρωικός και μεγαλειώδης. Γι' αυτό καλούμε το λαό της Αργολίδας να συμμετάσχει σε αυτές τις εκδηλώσεις που θα φωτίσουν τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας, του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Εργατικού Κινήματος στην Ελλάδα. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού θύμισε τους προηγούμενους αγώνες του Λαϊκού Κινήματος και κυρίως ενέπνευσε τους αγώνες των επόμενων γενιών. Συνεχίζει και να εμπνέει και να διδάσκει. Τιμούμε τους μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, όλες και όλους. Νεολαίους στη μεγάλη του πλειοψηφία, τον αθώο της Ελλάδας που πολέμησε ηρωικά, στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, στο Γράμμο και στο Βίτσι, στα Άγραφα και στο Πήλιο, στα νησιά, παντού, αντιπαρατέθηκε με τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του κυβερνητικού στρατού, της εθνοφυλακής, των Μάιδων και της αστυνομίας. Τιμούμε όλους αυτούς που σε αφάνταστα δύσκολες συνθήκες συνέχισαν την παράνομη δράση για την ενίσχυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όλους όσοι στα Ξερονήσια και στο εκτελεστικό απόσπασμα κράτησαν ψηλά τη σημαία του ΚΚΕ. Όλες και όλους αυτούς δεν τους παρατείνουμε στη λύθη, στη διαστρέβλωση και στη συγκοφάντηση της πάλης και των θυσιών τους. Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία με το σφυροδρέπανο, το σύμβολο με τα πιο μεγάλα και πανανθρώπινα ιδανικά για τα οποία έπεσαν, για να βάλουμε τέλος στη φτώχεια, στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στους πολέμους, για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ηρωισμός και η προσφορά του Δημοκρατικού Στρατού και του κόμματος στον λαό δεν περιορίζονται σε μεγάλες μάχες στα βουνά της πατρίδας μας. Έχουμε υποχρέωση να φωτίσουμε μία ακόμα πολύτιμη σελίδα της δράσης του, αυτή της διοικητικής και κυβερνητικής πλευράς. Το 1948, ο Δημοκρατικός Στρατός στην Πελοπόννησο είχε εδραιώσει την κυριαρχία του. Οι ελεύθερες περιοχές καταλάμβαναν τα 2/3 της Πελοποννήσου. Η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση οργάνωσε την κυβερνητική και διοικητική δουλειά, την τοπική διοίκηση, τη λαϊκή δικαιοσύνη, τη λαϊκή πολιτοφυλακή, την υπηρεσία πληροφοριών και τηλεφωνικών επικοινωνιών, τη λαϊκή παιδεία. Ιδιαίτερα η οργάνωση της λαϊκής παιδείας, τα σχολεία που φοιτούσαν όλα τα παιδιά των συγκεκριμένων ελεύθερων περιοχών, ανεξάρτητα από τις σχέσεις των γονιών τους με το Δημοκρατικό Στρατό και το Λαϊκό Διδασκαλείο, η Παιδαγωγική Ακαδημία για τη στελέχωση των σχολείων αυτών, αποτέλεσε σοβαρότατο παράγοντα για τη σφυριλάτηση ισχυρότατων δεσμών με τον λαό. Αυτή η προσπάθεια ξεσήκωσε το μέρος του ταξικού αντιπάλου, γιατί σηματοδοτούσε ακόμα πιο καθαρά την πάλι για άλλη εξουσία, την ιδεολογική, πολιτική, ηθική υπεροχή του Δημοκρατικού Στρατού και του κόμματος, που σε συνθήκες πολέμου και εξαιρετικά αρνητικού σχετισμού έθεσε στην πρώτη γραμμή τη μόρφωση των παιδιών του λαού. Η αστική τάξη δεν συγχώρεσε ποτέ την προσπάθεια δημιουργίας θεσμών κρατικής διοίκησης, ιδιαίτερα της λαϊκής παιδείας, γι' αυτό η παρακρατική, ο στρατός, τα στρατολικία, ο τύπος, στράφηκαν με ιδιαίτερο μίσος μέχρι φυσικής εξόδωσης απέναντι στους ήρωες πρωταγωνιστές του λαϊκού διδασκαλείου. Αυτούς τους ήρωες, οι οργανώσεις περιοχής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, θα τιμήσουμε με διήμερες εκδηλώσεις στις 28 και 29 Μαΐου στην Κερκινή και στα Ακρόπεια Αρκαδίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι δύο εντελώς εχθρικοί και αντίθετοι κόλποι που αναμετρήθηκαν τότε παραμένουν το ίδιο εχθρική και ασυμφιλίωτη σήμερα. Από τη μία η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι νέοι και οι νέες που υποφέρουν από την επίθεση διαρκείας σε βάρος των πιο βασικών δικαιωμάτων τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή κερδοφορία των μονοπωλίων από την άλλη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΕ συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική από εκεί που σταμάτησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Με τη στήριξη του εγχώριου κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί να ολοκληρώσει τη βρώμικη δουλειά σε βάρος του λαού. Ο μόνος δρόμος για να βάλει ο λαός τέλος στη φτώχεια, στην ανεργία και να εξασφαλίσει τη δική του ευημερία, την ειρήνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα, είναι αυτός της λαϊκής συνεργασίας.
συμμαχίας για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και της αποδέσμευσης της χώρας από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς με εργατική λαϊκή εξουσία. Και αυτός ο δρόμος μπορεί να ανοίξει με ΚΚΕ ισχυρό και χειραφετημένο λαό που γνωρίζει την ιστορία του, που διδάσκεται και εμπνέεται από αυτή. Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά έχουμε βαθιά πίστη στην εργατική τάξη, στις ριζοσπαστικές λαϊκές δυνάμεις. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, ο συσχετισμός δυνάμεων θα αλλάξει. Το ζητούμενο είναι να γίνει το γρηγορότερο δυνατό, να αρχίσει τώρα και να εκφραστεί παντού. Στην καθημερινή πάλι μέσα στο κίνημα, στα εργατικά συνδικάτα, στους αγροτικούς συλλόγους, στους συλλόγους των επαγγελματιών, στα σχολεία, στις εκλογές για το κοινοβούλιο, όποτε και αν γίνουν. Να εκφραστεί αυτό με αποδυνάμωση όλων των αστικών και οπορτουνιστικών κομμάτων, των μνημονίων τους, των αντιλαϊκών νόμων και των υπεριαλιστικών υποσυμμαχιών τους. Να κάνουμε όσο γίνεται πιο ισχυρό το ΚΚΕ, να το φτάσουμε ψηλά, με ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική δύναμη, ικανή να προχωρήσει μια μεγάλη συσπήρωση δυνάμεων, με ενίσχυση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία μιας νέας, μεγάλης, κοινωνικής, αντικαπιταλιστικής, αντιμονοπωλιακής συμμαχίας για την εργατική λαϊκή εξουσία. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδο για τον λαό. Η επιχείρηση αμαύρωσης της ιστορικής προσφοράς, αλλά και της σημερινής δράσης του ΚΚΕ, παίρνει πολλές μορφές διαφέρουσης. Μία από αυτές είναι η καθαρή συκοφαντία ότι το ΚΚΕ δήθεν δεν ενδιαφέρεται για τα άμεσα προβλήματα, για τις διεκδικήσεις, ότι τα παραπέμπει όλα στο μακρινό σοσιαλιστικό μέλλον. Η σχέση όμως ενός κόμματος με το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν διαμορφώνεται συγκυριακά, τυχοδιοκτικά, ευκαιριακά. Η σχέση του ΚΚΕ με τον λαό οικοδομήθηκε στο γεγονός ότι το ΚΚΕ κυκνέε ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της πάλης για όλες τις κοινωνικές ανάγκες όπως αυτές εκφράζονται σε κάθε ιστορική περίοδο. Έτσι και σήμερα είμαστε στην πρώτη γραμμή μαζί με τον λαό σε κάθε αγώνα. Είμαστε πρώτοι στη μάχη της απεργίας, στις διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια, στα βλόγκα της αγροτιάς, στις διεκδικήσεις των αυτοαποσχολούμενων μικρών επαγγελματιών και επιστημόνων, στους αγώνες των φοιτητών, των σπουδαστών, των μαθητών, στους αγώνες των συνταξιούχων, για να καταληφθούν όλοι οι αντεργατικοί αντιλαϊκοί νόμοι. Είμαστε πρώτοι με συνέπεια και αποφασιστικότητα, στο καμίνι των ταξικών λαϊκών αγώνων, εκεί που κρίνεται το δίκαιο, όπου χτυπάει η καρδιά του μέλλοντός μας, για να ξημερώσουν πραγματικά καλύτερες μέρες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στην πορεία για τον μεγάλο γιορτασμό των 100 χρόνων του κόμματός μας το 2018, ορκιζόμαστε στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων ηρώων του λαού μας ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια ταξική γραμμή πάλι για το δίκαιο του εργάτη και της λαϊκής οικογένειας. Δεσμευόμαστε να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για τη διέμβηση της λαϊκής συμμαχίας που θα επιβάλλει πραγματικές ριζοσπαστικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Δεσμευόμαστε ότι θα εντείνουμε τις πρωτοβουλίες, την πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταπίεση, τους πολέμους. Δεσμευόμαστε με όπλο τη μαρξιστική ελληνιστική ιδεολογία, την ιστορική γνώση της ταξικής πάλης, την ίδια την εμπειρία του αγώνα να συμβάλλουν ώστε να αποκαλυφθεί η ιστορική αλήθεια. Τιμή και δόξα στα 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Χιλιάδες ήρωες, κομμουνιστές και κομμουνίστριες που δεν υπέγραψαν δηλώσεις μετανοίας, άντεξαν στους βασανισμούς και στις εξορίες, στάθηκαν περήφανα, με ψηλά το κεφάλι μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Τιμή και δόξα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ζήτω το ΚΚΕ. Ζήτω η νεολαία. Στις δίμενες εκδηλώσεις τιμής των οργανώσεων περιοχής Περιοχής
ΣΥΜΕΝ για το λαϊκό διδασκαλείο. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, πέρα από τις ηρωικές μάχες απέναντι στον αστικό στρατό και στους υπεριαλιστές, οργάνωσε την κυβερνητική και την διοικητική λειτουργία στις ελεύθερες περιοχές. Για την αντιμετώπιση πλήθους προβλημάτων, όπως την προστασία των παιδιών από τους βομβαρδισμούς και ιδιαίτερη σημασία έδωσαν στη μόρφωση των παιδιών με την ίδρυση σχολείων. Λόγω της έλλειψης δασκάλων, αποφασίστηκε να ιδρυθεί το Λαϊκό Διδασκαλείο Πυλοποννήσου, όπου έρχεται στα τόπια Αγραφείας το 1948, ένα είδος μεταγωγικής ακαδημίας που πραγματοποιούσε τη μόρφωση δασκάλων, όπου εκπαίδευσε πάνω από 70 δασκάλους με πτυχία και διοριστήρια. Με το Λαϊκό Διδασκαλείο αναδεικνύεται η υπεροχή των ιδεών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Σοσιαλισμού, που σε δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες πολέμου, οργάνωσε τη λαϊκή παιδεία. Η ιστορία μας διδάσκει ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή κυβέρνηση, όποια ονομασία και αν έχει, και οποιοδήποτε κόμμα συμμετάσχει σε αυτήν. Εφόσον η πολιτική εξουσία, τα μέσα παραγωγής και όλος ο πλούτος που παράγει η εργατική τάξη βρίσκονται στα χέρια των καπιταλιστών. Το ΚΚΕ έπειρο και διδαγμένο, φιλοδοξεί να γίνει βάρος της νέας νικηφόρας ταξικής αναμέτρησης για τον σοσιαλισμό, που είναι αναγκαίος και επίκαιρος και ρεαλιστικός. Για την δική μας αντίληψη είναι ότι όταν γνωρίζεις τον κόσμο, μπορείς και να τον αλλάξεις. Άρα η μόρφωση για μας είναι πρώτη προτεραιότητα. Στα πλαίσια αυτά, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 28 και 29 Μαΐου, θα γίνουν δίμερες εκδηλώσεις στα Τρόπαια και στην Κερκινή Αρκαδίας. Το Σάββατο 28 Μαΐου, στην Κερκινή Αρκαδίας, θα γίνει εκδήλωση τιμής για τον Διευθυντή του Λαϊκού Διδασκαλείου Πάνο Γεωργόπουλου, όπου εκεί θα γίνουν και αποκαλυτήρια του τιμίου, τιμώντας τον Πάνο Γεωργόπουλο και βεβαίως άλλους αγωνιστές και πληνιώντες αγωνιστές. Θα γίνει επίσης ομιλία από τη συντρόφισσα Χριστέα Στέλλα, μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου, στις 12 η ώρα. Το ίδιο απόγευμα θα γίνει παρουσίαση της νέα έκδοσης της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου για το Λαϊκό Διδασκαλείο. Να πούμε επίσης ότι θα υπάρχει δίμερη κατασκήνωση στο Βυζί και Καρδίας. Τη δεύτερη μέρα, Κυριακή 29 Μαΐου, θα είναι και η κεντρική εκδήλωση των οργανώσεων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, όπου εκεί θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας και η Κυριακή Καμαρινού, διδάκτορ κοινωνιολογίας και εκπαιδευτικός. Κωστάκη Ευσταθία. Παρόν. Κωστάκης Γιώργος.
Οικονόμου Χρήστος. Παρόν. Πουλής Αναστάσιος. Παρόν. Παλικός Σταύρος. Παρόν. Παναγιωτόπουλος Βασίλειος. Παρόν. Πανάκος Ιωάννης. Παρόν. Παπαγεωργίου Θεοφάνης. Παρόν. Παπαγεωργόπουλος Γεώργιος. Παρόν. Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης. Παρόν. Παπαδημητρίου Γιώργος. Παρόν. Παπαδημητρίου Παναγιώτα. Παπαδημητρίου Σταύρος. Παρόν. Παπαϊωάννου Ιωάννης Γιώργος. Παπαϊωάννου Ιωάννης. Παρόν. Παπαϊωάννου Παναγιώτης. Παρόν. Παπασωτηρίου Παναγιώτης. Παρόν. Παπάς Γιάννης. Παρόν. Μητσάκη Αναστασία. Παρόν. Ράνης Χρήστος. Παρόν. Ρέπας Φίλιππας. Παρόν. Ροτζόπουλος Δημήτριος. Παρόν. Ροτζόπουλος Δημήτριος. Παρόν. Ρουστέρης Βασίλειος. Παρόν. Σαφούρδος Αλέξανδρος. Παρόν. Σάχουλης Γεώργιος. Παρόν. Σαμαρτζής Νικήτας. Παρόν. Σκουτέρης Δημήτριος. Παρόν. Σμυρλής Νικόλαος. Παρόν. Σουκλάτος Παναγιώτης. Παρόν. Σούχουλης Γεώργιος. Παρόν. Σουρφίλας Χρήστος. Παρόν. Σταύρος Δημήτριος. Παρόν. Σκυλά Βάσου. Παρόν. Στασόπουλος Ανάλαμος. Παρόν. Τζαλαβάρας Παύλος. Παρόν. Τουρλούπης Κωνσταντίνος. Παρόν. Τζαβραλής Βασίλειος. Παρόν. Τζαβραλής Σωτήρης. Παρόν. Τζεμπίκος Νικόλαος. Παρόν. Τζετζέκος Κωνσταντίνος. Παρόν. Τσοναίτης Χρήστος. Παρόν. Τσόπλας Υπόλκας Παναγιώτης. Παρόν. Βαρασόπουλος Ιωάννης. Παρόν. Φρύπης Δημήτριος. Παρόν. Χαραλάκος Κυκρομάρας Παναγιώτης. Παρόν. Χαρίλαος Ικαπετά Χαρίλης. Παρόν. Χρυσός Γεώργιος. Μα και